Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ που το μπάσκετ βράζει. Εδώ που το καλοκαίρι τα γήπεδα γίνονται ακόμα πιο ζεστά. Όπου οι συνθήκες είναι άλλες πλέον. Εδώ που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν μπασκετικά. Φυσικά μιλάμε για το summer γενικότερα. Αλλά μιλάμε συγκεκριμένα σήμερα για τον αγώνα μεταξύ SKG Bucks και West Brothers για την Summer Master, όπου η σημερινή παιδί με τις πορτοκαλί εμφανίσεις, όπως μπορείτε να δείτε. SKG Bucks δεν έχουν κάνει την καλύτερη αρχή του, με δύο ήττες έχουν έρθει σήμερα. Ήταν το Salonics με 102-76 και τους Atlanta Shocks με 57-63. Στην αντίπερα, οι West Brothers στις τελευταίες εμφανίσεις είναι 1-1. Έχουν και αυτοί τα τους Salonics με 89-74, αλλά έχουν τη νίκη επί των Los Angeles Clown με 166. Μπορούμε να δούμε γενικά ότι η ομάδα των West Brothers έχουν μια αρκετά επιθετική ομάδα από τους σκοραρίσματος, πολύ ψηλή πόντη τους. Με τους όρους υπολογίστε είναι γύρω στους 91, δύο αγώνες, 39 πόντη. Στην αντίπερα η Salonics, η SKG Bucks, εκατό του Salonics και χαμηλό σκορ με τους Ευρωδασσόρους. Οπότε σκεφτούμε ότι 3-4 αγώνες των ομάδων είναι με αρκετά ψηλό σκορ, δεν το αποκλείμε και για σήμερα. Οπότε είναι κάτι που θα το περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ομάδα των West Brothers στην επίθεση. Να δούμε ποιος θα καταφέρει να κάνει τι. Έχουμε καλά από τον Φωτιάδη, όπου αναβάζει τη διαφορά στους 4. Και ακόμα ένα καλάθι στην πλευρά των West Brothers. Ανεβαίνει κι άλλο η διαφορά στο 6-0. Μια προσπάθεια από τους SKG Bucks χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά εδώ έχουμε το πρώτο καλάθι, το οποίο ήδη μειώνει τους 3. Γίνεται 3-6, είναι από τα χέρια του Τάσου Παπαδόπουλου. Φωτιάδης. Και δεν έχουμε κατάληξη από τον Πισανίδη να μπορέσει να κάνει το 3-8. Να δούμε αν θα εισαφαρίσουν και γρήγορα. Οι Bucks θα το κάνουν με τον Τάσου Παπαδόπουλο. Να φέρει το παιχνίδι στην Ισομανία στο 6-6. Ήδη είπαμε το παιχνίδι. Περιμένουν πολλά, δύο ομάδες, χωρίς πήγε το σούρα τον Φωτιάδη. Δύο ομάδες οι οποίες, είπαμε, τα σκορ είναι πολύ ψηλά, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, οπότε δεν αποκλείουμε μία ψηλό σκορ και δύο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Μπακ τώρα, η μπάλα από τα χέρια του Βοσκάκη δεν θα κατηθεί, αλλά θα ξαναπαρθεί η επίθεση στα χέρια του. Λέφας θα πάρει το σουτ και θα ανεβόμενο το πλαίσιο του Ασκούλα. Πολύ γρήγορα Φωτιάδη, φέρετε Πισανίδη, Σκαλάθη. Ξανά μπροστά η ομάδα των West Brothers. Ανεβάζει Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος. Τασούλας. Σούτ επιτυχημένο να έρθει το παιχνίδι στην ισοπαλία από τα χέρια του Λέφα. Πολύ ωραία πάσα που κόβει ο Ζικούλης την αντίπαλη ομάδα στη μέση, αλλά δεν πάει κατηθεί στην κατοχή. Οι SKG Bucks πάλι έχουν την κατοχή και για να περάσουν αυτοί μπροστά. Yeah.
Κουσκάκης. Θα βάλει προσφά την ομάδα των Bucks μπροστά. Ζικούλης δεν καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Η μπάλα σαν από τα χέρια πάλι. Δεύτερη σερή επίθεση όπου οι White Brothers δεν μπορούν να φτάσουν στην δημιουργία του σουτ, όχι μόνο σε καλά που μπορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την επίθεση. Θα δούμε τώρα θα υπάρξει μια διαφορά, αν μπορούσε να πάνε διαφορά ασφαλείας οι Bucks. Πρώτο φάουλ για τους Brothers, ο οποίος φαίνεται ο Ανδριάδης και κερδίζει ο Βοσκάκης. Παναφορά από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Μπάλα εκτός, Ταφιούλας. Θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει όμως το καλάθι, δεν βρίσκει τους 3 πόντους στην ομάδα του. Φωτιάς θα τρέξει. Θα αφήσει στα χέρια του Ξανίδη. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο, αλλά καταφέρνει τώρα σκόραρι. Να φέρει το παιχνίδι στο 10-10. Και θα τα πρώτα 3,5 λεπτά σειρών του αγώνα. Είπαμε είναι πολύ πιθανό να δούμε το ψηλό σκορ σήμερα. Η Ιωνή είναι καλή έως τώρα. Και έχουμε βήματα του Λέφα. Δηλαδή πολύ καλή άμυνα που κάνει ο Φωτιάδης. Τον αναγκάζει να μην μπορέσει να κάνει την επίθεση. Ξανίδης θα κερδίσει το φάουλ από τα χέρια του Βοσκάκη. Και δύο βολές για τους δύο μπράδες και τον Κουσανίδη. Πρώτη βολή δεν είναι σημαίνει, παραμένει το 10-10. Τα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα, πέντε και 58 δηλαδή, που μένουνε 10-11. Παπαδόπουλος. Προσπάθεια από τον Τασούλα χωρίς επιτυχία. Και από το καλάθι από τον Ανδρεάδη. Να χτίσει διαφορά στους 3. Και στις μεγαλύτερη διαφορά θα είναι το 0-6 για τους West Brothers. Φάουλ κερδισμένο τον Παπαδόπουλο, το οποίο χρεώνει το Ανδρεάδης. Δεύτερο ομαδικό. Πρώτη βολή από τον Τάσο Παπαδόπουλο, εύστοχη. Και έχουμε 3 αλλαγές για τους ομάδες των Bucks. Να δούμε για θα πάλι στον πόντο. Καλάθι, καρυμπαίνει για φάση 3 στο 12-15. Οι Brothers έχουν την διαφορά, την μέγιστη βασκευτική διαφορά που μπορεί να τραπεί. Δεν θα σκάσει πάρει την τρεις πόντι από ένα αυτού. Δεν καταφέρνουν να το κάνουν οι Bucks εδώ πέρα. Αλλά θα έρθει διαφορά στο πόντο μετά το καλάθι του Αθανασιάδη. Της Ανίδης αφήνει την μπάλα στα χέρια του έστοχου Ταυλαρίδη. Διαφορά ανεβαίνει στους 4 για την ομάδα των West Brothers. Για πολλή κυκλοφορία τους Bucks. Και έστοχο το τρίποντο του Αθανασιάδη. Διαφορά στο πόντο. Θα δούμε αν θα μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό οι Bucks, να περάσουν και μπροστά κάποια στιγμή. Για να κρατήσουν το σκορ υπέρ τους. Εδώ πέρα η άμυνα, το μπλοκ το οποίο γίνεται από τα χέρια του Αθανασιάδη, δίνει την εμφίδαλα στη συνέχεια από το καλάθι. Και έχουμε ολική
αλλαγή της ομάδας των West Brothers. 5 μέσα, 5-6. Και αλλαγή και από τους Bucks θα περάσει μέσα ο Χρήστοβλου. Σε 6 λεπτά του αγώνα τώρα έχουμε δει 37 πόντους. 17-20 το σκορ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν το καλάθι από τα χέρια του Λέφα. Δύο ομάδες οι οποίες είπαν καλό σκορ, σκοράρουν συχνά και το δείχνουν αρκετά σήμερα, όπως το κάνει Βάλ Σαμίρ τώρα για τους West Brothers. Χρήστοβλου δεν θα βρει το σουτ καλά. Παπα-Νικολάου θα βρει τον καταπάση. Μασοράκη, Παπα-Νικολάου ξανά. Πολύ κυκλοφορία για τους West Brothers. Αλλά έχουμε το κλέψιμο. Ευκαιρία να μειώσουν οι Bucks. Και το καταφέρουν για τον Αθανασιάδη. Θα φέρει το παιχνί πάλι στο πόντο. Πολύ ωραία πάσα, η οποία θα περαστεί στα χέρια του Ζικούλ, αλλά δεν θα έχουμε σκορ. Ούτε σε αντίπερα από τον Λέφα. Για τρεις στο καλάθι για τον Παπα-Νικολάου, διαφανεβαίνει στους 4,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου περίοδου. Είπαμε ψηλό το σκορ, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Ας συνεχιστεί κάπου αλλά με μοτίβο τουλάχιστον και στη συνέχεια του αγώνα. Όλα είναι πιθανά. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο επιτρόπου πάνω στον δασκάλου. Θα τον οδηγήσει στη γραμμή των βολών, τρίτο ομαδικό. Ευκαιρία και ανεβάσω και φορά. 22-25. Και εκεί θα μείνει, στις 3 η διαφορά. Αλλά έχουν ευκαιρία που πράγματι να ανοίξουν να πάρουν μια καλή και ασφαλή απόσταση από τον αντίπαλό τους. Παπα-Νικολάου δεν θα καταφέρει να δώσει την διαφορά στους 6. Παραμένει στις 3. Δασκάλου, η μπάλα δεν κάνει ως το χατήρι. Παίζει με την μπασκέτα. Και έχουμε παράβαση τον Βαλσαμίδη. Η μπάλα ξανά στους Bucks. Στα χέρια του Χρήστοβλου. Τα Σπαδοπούλος. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα έχει στόχο. Βαλσαμίδης. Αφήνει το Μασοράκι. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα φύγει το καλάθι. Διαφορά ανεβαίνει στις 5. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πίσω από το σουτ. Να δούμε αν οι Brothers, οι West Brothers θα πάρουν τη διαφορά να ανοίξουν κι άλλο. Εδώ πάρα κάνει το χαρτίρι στον Μπαστοράκη. 22-30. Τελευταίο μισό λεπτό της πρώτης περίοδου. Δεν θα βιάσει ο Παπαδόπουλος. Χρήστοβλου. 12 απομένουν για την επίθεση. Θα το πάρει το Παπαδόπουλος. Στο τέσσερι κοντά στη λήξη. Μπάλα εκτός.
12 δευτερόλεπτα στη διάθεση των West Brothers. Έχουν την ευκαιρία να πάρουν μία το χρόνο και ανεβάζουν και τη διαφορά τώρα στο τέλος. Καστοράκη. Ο Παπα-Νικολάου στη λήξη σχεδόν. Διαφορά ανεβαίνει και εδώ έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου. Διαφορά στους 11, 22, 33 για την ομάδα των West Brothers σε ένα πρώτη περίοδο με 55 πόντους σύνολο. Για εξαιρετική πρώτη περίοδο βασιλικά με πολύ υψηλό σκορ. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο όπου η διαφορά είναι στους 11, όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η διαφορά μπορεί να καλυφθεί. Ούτως ή άλλως ήδη με έντονες διαθέσεις έχουν μπει οι Bucks. Το βλέπουμε από τον Μπούφο. Αλλά μπορεί να καταφέρει να σκοράρει, όμως η κίνηση του δίνει πολλά. Απ' την άλλη καταφέρνει να σκοράρει ο Ανδράδης, να ανεβεί διαφορά κι άλλο στους 13 πλέον, 22-35. Μεγάλη και διαφορά που έχουμε δει ως τώρα. Χρήστογλου θα πάει μέχρι μέσα μόνος του. Θα πάρει το φάουλ, δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά και δύο βολές είναι υπέρ του. Πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο και δύο οι βολές του Χρήστογλου. Πρώτη βολή έστοχη. 23-35. Διακοπή είναι ο δείχτης, που δείχνει την επίθεση έχει πέσει λόγω αέρα. Δεύτερη βολή δεν είναι έστοχη. Επίθεση πάλι για την ομάδα των την ομάδα των West Brothers. Πολύ ώρα θα περαστεί κάτω και σε αυτό δεν θα έχει σκορ. Θα έχουν το καλάθι για την ομάδα των West Brothers. Για αυτά κατέβει στις 10 θέλουν οι Bucks. Δεν το καταφέρνει ο Λέφας. Καταφέρνει όμως ο Ταυλαρίτης να σκοράρει. Να δούμε την διαφορά του 15. Και έχουμε το καλάθι το οποίο θα κατεβάσει τη διαφορά για τον Βοσκάκη. Ο Τιάδης αφήνει έξω για τον Ζικούλη. Δεν έχουμε σκορ ούτε στην προσπάθεια του Ανδριάδη. Διαφορά παραμένει 13. Τασούλας για τον Χρήστογλου. Λέφα στην μπάλα στον Μπούφο. Θα καταφέρει κρατήσει. Τελευταία δευτερόλεπτα. Και είναι η τρίτη φορά που σήμερα η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στην πλευρά των Μπαγκ. Αλλά ούτε στους West Brothers σε αυτήν την περίπτωση. Θα κρατήσει η μπάλα το σκορ που θα βρίσκεται. Διαφορά των 13 σε 25-38. Και έρχεται ο Γιώργος Μπούφος να μειώσει. Πολύ ωραία μπάλα, κυκλοφορία. Το καλά θα τον Ζικούλη. Στου 40 ήδη η ομάδα των West Brothers. Μόνος του χωρίς άμυνα. Τρύπωσε και τρύπωσε ο Λέφας.
αλλαγή για την ομάδα των Bucks. Και έχουμε και φάουλ. Έτσι έχουμε πόδι. Προσθέτω από τα χέρια του Φωτιάδη, δεν έχει αποτέλεσμα. Έχει φάουλ τον Τάσο Μαμόπουλο. Να δούμε αν θα μπορέσει να αυτή την ώρα έχει προχώρια να καταλήξει σε ένα καλάθι και καταφέρει ο Παπαδόπουλος να πετύχει το καλάθι για φορά στους 11 από τα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου και δεν σταματάνε οι West Brothers να σκοράρουν και το τρίποντο του Ταυλαρίδη. Ανεβαίνουμε σε 14 πλέον 29-43. Παπαδόπουλος Μπουφός δεν έχει καλάθι. Σε διασμό δεν θα καταφέρουν να τον εκδηλώσουν. Τον εκδηλώσουν οι West Brothers. Η πάσα δεν είναι καλή από τον Ταυλαρίδη. Από τον Ταυλαρίδη προς τον Ανδρεάδη. Σε 9.43 4.5 λεπτά έχουν περάσει. Κατοχή στους Bucks και μειώνουν με το τρίποντο του Τασούλα. Στις 11 πλέον και έχουμε καλάθι και φάουλ το οποίο θα πετύχει ο Βαλσαμίδης. Εδώ στη μέση της δεύτερης περίοδου. Να δούμε και συμπληρωματική βολή. Αν θα αλλάξει το σκόρ, θα το αλλάξει. 46 πλέον. Ταυσούλας Αθανασιάδης. Μπάλα στον Τσάνθο. Ήταν έξω από τον Ταυσούλα. Στην λήξη της επίθεσης δεν βρίσκει καλάθι. Έχουν όμως ο rebound. Ξάνθος στο σουτ χωρίς να έχουν την όχι αποτέλεσμα και γρήγορο το καλάθι από τον Κοτσαμπάση για φορά ανεβαίνει κι άλλο. Έχει φτάσει 16-32-48. Παπαδόπουλος δεν βρίσκει καλάθι. Μασοράκης έξω για τον Κοτσαμπάση και περνάει μπάλα στον Επιτρόπου. Κατάνε την κατοχή. Κατάνε την κατοχή η ομάδα των West Brothers. Με 6 δεύτερα να απομένουν. Στη λήξη της επίθεσης δεν έχουν καλάθι αλλά έχουν επιθετικό rebound. Δεν μπορεί κάτι σώμα στην μπάλα. Γίνει το λεγόμενο προς πίσω για αυτή την περίπτωση. Η μπάλα αλλάζει κατοχή. Περνάει στα χέρια των Bucks οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Πρέπει να έχουν καλάθια να μειώσουν διαφορά. Σαν αυτό το οποίο πετυχαίνει εδώ ο Αθανασιάδης. Κατεβάζει λίγο διαφορά. Παρ' όλα αυτά είναι σε διψήφιο ακόμα. Το παιχνίδι είναι αρκετά υπέρ των West Brothers. Μετά από ένα γρήγορο ξέσπασμα στο τέλος της περίοδου
έχουν κρατήσει ψηλά τη διαφορά και θα τραβήξουν κι άλλο μετά το τρίποντο του Παπα-Νικολάου. Στις 51 σε 17 λεπτά. Παπαδόπουλος με τον Μπούφο. Ξάνθος, Παπαδόπουλος θα πάρει το σουτ. Λέμε η μπάλα σήμερα δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την ομάδα των Bugs. Δεν σου έχει δώσει αυτό που χρειάζονται. Σαν θέλει τιμωρή σχεδόν. Λάβει τον επιτρόπο το κλέψιμο από τον Μπούφο. Μόνο στη μέση τέλους, χωρίς καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να τους πρόξει την μπάλα. Ούτε αυτός. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Αμαρκάριστος, δεν σκοράρει όμως ο Μασοράκης. Θανασιάδης. Παπαδόπουλος. Σουτ χωρίς καλάθι. Τρέχει. Αν δεν καταφέρει να σκοράρει, ούτε ο Κατσαπάσης. Αρκετά η αρκετά μεγάλη απόσταση από το καλάθι. Δεν βάζει την μπάλα για την μπάλα του Θανασιάδης. Και δεν θα κάνω δεύτερη για την περίοδο. Τα σκούρα στο σουτ δεν έχει αποτέλεσμα. Μια πολύ ωραία φάση η οποία ολοκληρώνεται από τον Βαλσαμίδη. Ένα αλλιούπ χωρίς κάθομα και πάλι. Δεν είναι η μπάλα που θα κάνει το χαρτίρι σήμερα ιδιαίτερα. Ούτε και από τις δύο πλευρές. Κατά καιρό δεν έχει βοηθήσει. Το βλέπετε και μόνοι σας. 34-53. Για πάνω 19 και ανεβαίνει στους 21 από τον Τσαμπάση. 34-55, τελευταία 35 δεύτερα σε δεύτερη περίοδου. Σε άνθρωπο και τον Παπαδόπουλο, ποιος θα πάρει το σουτ. Μπάλα δεν είναι... δεν κάνει τα χατήρια, είπαμε. 21 δεύτερα στην, για τους West Brothers, που θα κάνουν όλα δικά τους. Μαστοράκης. Θα αφήσει τον Παπα-Νικολάου. Δεν τα πάνε όλη την επίθεση οι West Brothers. Μαστοράκης, 58 πλέον, 2-1 και έχουμε το τέλος της δεύτερης περίοδου, 34-58. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο, σε ένα μάτς με μεγάλη διαφορά έως τώρα. Στο 34-58 έχει λήξει η δεύτερη, υπέρ των West Brothers πριν και στην επίθεση κιόλας. Για αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι στις 24-26, κάντε τους πλέον. Σε ένα γρήγορο παιχνίδι από τους φιλοξενούμενους που έχουν και την διαφορά κιόλας στις πέρσους. Αυτό εκμεταλλεύονται ταχύτητα δασκάλου. Εδώ δεν είναι, μπορεί να ολοκληρώσει. Θα δούμε αν θα καταφέρουν να κάνουν την επίθεση. Προλαβαίνουν 10 δεύτερα που μένουν. Βοσκάκης δεν βρίσκει καλάθι. Ένα άλλο πλεονέκτημα σήμερα των West Brothers είναι εστοχή από τα τρίποντα. Έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το πλεονέκτημα ασχέτως το ασχέτως του Αυλαβίδη. Λέφας δεν μπορεί να σκοράρει σε αυτό το χρόνο. Δεν θέλει την ομάδα των Bucks.
Χρυσόγλου. Πενέσον Καθαρίδη την μπάλα. Το Παπα-Νικολάου. Χρυσόγλου διορθώνει. Καταπληκτική άμυνα. Και έχουμε το μπλοκ από τα χέρια του Ανδρεάδη. Για Γρυγιάρια σήμερα η West Brothers. Έχουν φτάσει 62 πλέον. 34-62. Το σύν 28. Δεν βρίσκει το καλά το Χρυσόγλου. Ούτε εδώ πέρα θα βρει ο Φωτιάτης, αλλά έχει το τεπλέκιο των βολών πλέον. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά, που γίνει 29-34-63. Μία στις δύο βολές. Δεν γίνει καλή μεταβίβαση προς τον Χρυσόγλου, όπως σε κράτησε προς την μπάλα. Ευκαιρία για την ομάδα των West Brothers να ανεβάσουν διαφορά. Καβδαρίδης, Αδρεάδης, θα πάρει το σουτ. Γενικά η μπάλα του πολύ χαρίστηκε σήμερα. Όπου πηγαίνει στο όριο, Λαχιστός Παπαδόπουλος, μπάζει το Μοσκάκι, το σκοράρι. 36-63. Μπάλα περνάει στον Αδρεάδη, θα σκοράρει, θα ανεπάσει διαφορά. Κανάστρο στο 29. Σε λιγότερα από 3 λεπτά στις 3 περιόδου. Χρυσόγλου. Παπαδόπουλος. Μπάλα. Θα πάρει το σουτ. Θα βρει στόχο. Δεν παίρνει κι άλλο διαφορά. Αλλά έχουμε την απάντηση και έχουμε και το καλάθι και το φάουλ από κερδισμένο τον Βασαμίδη. Πάει για 2-1 σαν προσφορά. Μια 39-67. Και περνάει στο παιχνίδι ο Ψωφορίδης στην θέση του Λέφα. Βόλη δεν είναι έφεση. Η διαφορά είναι στους 28. Χρυσόγλου. Θα αφήσει ωραία για τον δασκάλου. Το σουτέ στοχο. 41-67. Παπα-Νικολάου. Περνάει πάρα πολύ ωραία στο Σταυλαρίδη. Ανδρεάδης. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάρει και τις δύο βολές. Στο τρίτο βαδικό. Πρώτη βολή εύστοχη. Οι West Brothers πάνε και μια ακόμα εκατοστάρα. Και άλλο στο παιχνίδι με τους Los Angeles Clown. Είχαν τραβήξει καθαρή εκατοστάρα. 186 και θυμίζουμε. Την άλλη οι SKG Bugs πηγαίνουν για να δεχτούν εκατοστάρα. Ήταν με σαλόνι 102-76 να θυμίσουμε. Στις βολές ο Βοστάκης. Έφτασε η πρώτη βολή.
Δεύτερη όχι, αλλά το rebound δεν είναι στα χέρια του. Φάουλ πάνω στον Διάβη, τέταρτο μαδικό. Ο Διάβης δεν θα πάει για το σουτ, θα γίνει το κλέσιμο τον Παπαδόπουλο. Θα αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο καλάθι. 44-68. Παλίγο το κλέψιμο από τον δασκάλου. Η επίθεση στα χέρια των κοεκτράτους παραμένει και έχουν χρόνο. Δεν καταφέρνει να σχολάρει ο Βαλσαμίδης, όμως συμπαλαμένει στους Wiz Brothers. Φωτιάδης, ούτε το σχολάρει. Δεν έχουμε σκορ για τους Wiz Brothers. Έχουμε φάουλ για τους Bucks, το οποίο κερδίζει ο Χρυσόγλου, δεύτερο μαδικό. Ολική αλλαγή πεντάδα στην ομάδα των West Brothers. Εκτός πλάμε οι αλλαγές, πάνω αυτά στο ενημερώνουμε και εμείς. Χρυσόγλου στο Χρυσοφορίδη θα σκοράρει. Γιάννος έχει πολύ καλό φρούτ. Είναι το δεύτερο τρίποντο που σκοράρει. Δεν έχει πάει και το χρόνο σήμερα ως τώρα. Δύο, μηδέν στις δύο προσπάθειες του Ψανίδη. Και ακόμα μία μένει εκτός. Και αυτό είναι το πλώρο τον Μπούφο. Κατοχή για τους Σκίτσι Μπαγκ. Χρήστοφ κατεβάζει. 4,5 λεπτά απομένουν. Στο χωρίδι. Το σούς του δεν είναι εκτός από τον Μπούφο. Για πάντα 21 θα παραμένει. Το σούτ δεν είναι αποτελεσματικό από τον Μασοράκη. Το rebound θα έχει τον Παπαδόπουλο εν τέλει. Και έχουν την διακοπή της πορείας. Το Παπαδόπουλο χωρίς φάουλ. Μπάλα μένει στα χέρια των Bucks. 17 δεύτερα. Ζωφορίδης. Προσπαθεί να σώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το double team πετυχημένο από την πλευρά του Επιτρόπου και του Ζικούλη. Και έχουμε time out για τους SKG Bucks. Επιστρέφουμε μετά το time out των SKG Bucks. Οι οποίοι το χρειαζόντουσαν για να κάνουν μια ανάβαση. Για να φάει να κοιτάει ψηλή. Και μπάλα είναι σε πόδια. Κατοχή στους πάλι παραμένει. Παπαδόπουλος. Θα αφήσει για τον Γιώργο Μπούφο. Αναστασιάδη, ξανά είδω Παπαδόπουλο. Δεν θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει τους πόντους όμως. Αμυντικό το rebound στους West Brothers. Στην κυκλοφορία. Είναι λάθος το κάπιμα σου, ο Παπαδόπουλος θα κλέψει. Βοσκάκης. Θα
επίσης πολύ ωραία. Διαφορά πρώτη φορά από αρκετή ώρα κάτω από τους 20. Στις 19 δεν θα μείνει για πολύ. Ανεβαίνει στους 21. 49-70. Έχουν μειώσει αισθητά, αλλά έχουν ακόμα δρόμο οι Bucks. Έχουν μπει κάποια χέρια ζεστά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει βοηθήσει και ο Ψοφόλης και ο Μπούχος ως τώρα. Και μια ηρεμία που έχουν λιώσει οι West Brothers, δεν έχουν αυξήσει την διαφορά. Η φάση που ήταν το Πιστανίδη είναι ένα τραλό παράδειγμα. Φάουλ και ο Ψοφορίδης. Οδηγείται στην γραμμή των βολών. Έστω και η πρώτη βολή 52-70. 1-56 για το τέλος της περίοδου. Δύο στις δύο. Πορεία των West Brothers. Καλά, αυτό είναι το τσαβάσι. 19. Το Φορίδη θα αφήσει τον Λέφα. Θα πάει το ριπάου, τον Λέφα στο παρί. Στο Φορίδη, σε τη γωνία. Για 3. 56-72. Διαφορά στους 12. Στους 16, μπορείτε. Έχει αλλάξει σίγουρα διαφορά από τους 29 που βρέθηκαν να σου πίσω. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Ψανίδης. Έχουν την αλλαγή για τους Bucks. Περνάει ο Αθανασιάδης. Βγαίνει έξω ο Μπούχος. Προφορία δασκάλου. Λέφας, θα σκοράρει. 14 διαφορά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από την αρχή της τρίτης περίοδου. Έχουμε σημειώσει κατά πολύ διαφορά να πούμε σωστά. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα των ομαδικό για την ομάδα των Bucks. Θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών με κατεβάσεις. Δεύτερη έστωση, 58-73. Είναι και το κλέψιμο. Ψανίδης. Άλλες δυο βόλες στα χέρια των West Brothers. Πρώτη βολή δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν σχολεί ο Ψανίδης. Η δεύτερη έχει όμως, ανεβαίνει η διαφορά ξανά. 58-74. 32 απομένει για την ίση της περίοδου. Το χωρίς να τρέξει. Πάρα και στον Αστασιάδη. Αστασιάδη ξανά. Πατάει τη γραμμή. Όμως. Για ανοιχτός γηπέδου. Ψανίδης δεν έχει καλάθι και έχουμε τη λύση της περίοδου. 58-74, κατέβει διαφορά στους 16 πλέον. Να δούμε με τι ρυθμό θα μπουν οι Bucks. Είναι τρίτη περίοδο,
πως καταφέρουν να μειώσουν κι άλλο και από ένα δραματικό φινάλε. Ή θα ξαναπάρουν χώρα η ομάδα των West Brothers. Επιστρέφουμε στην τέταρτη περίοδο. Είπαμε η διαφορά έχει πέσει από ό,τι είχαμε νωρίτερα. Αλλά να δούμε σε τι ώρες θα κοιμαθεί τώρα. Γιατί θα βγει αυτό το σούρκο στο φορίδι, θα πρέπει να το πω διαφορετικά. Δεν είναι έστοχο όμως. Έχουμε φάουλ για την ομάδα των Brothers, West Brothers. Να η κυκλοφορία, να και το καλάθι από τα χέρια του Αυλαρίδη. Σε 77 πλέον η West Brothers. Το σκορ θα πάει ψηλά, ήταν σίγουρο. Αλλά εδώ στην επίθεση δεν μπορούν να έχουν συνεχή συνοχή για να έχουν κι άλλο καλάθι. Προχωρήσει τους μπακς. Ένα φύτο τον Αναστασιάδη. Rebound τον Αναστασιάδη. Παραμένει στους μπακς του Αλά. Rebound στον τα χέρια του Αυλαρίδη. Τρέχει ο Αναστασιάδης. Και έχουμε φάουλ του Χρυσοφορίδη. Πενταυτό σκορ. Να ενημερώσουμε απλά. Θα δούμε αν ξαναδυνεύει διάφορα στους 20. Όχι. Χρυσοφορίδης για τον Αναστασιάδη. Και ο Ανδριάδης δεν θα αφήσει τίποτα. Θα βγάλει την άμυνα. 14 δεύτερα για την ομάδα των Bucks. Αναστασιάδης δεν σκοράει θετικό το rebound όμως. Έχει την δεύτερη ευκαιρία. Και θα την παραδώσει στον Βοσκάκη. Πέρα πρώτα και τον Αναστασιάδη να κόψουν την επίθεση των West Brothers. Φωτιάδη μέχρι μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 60-79. Πολύ ωραία κίνηση από τον δασκάλου χωρίς αποτέλεσμα όμως. Φωτιάδης στην άλλη έχει το αποτέλεσμα. Ανεβάζει διαφορά στους 21 μετά από αρκετή ώρα και αφορά να πάρει από τους 20. Μπάς κατά αυτά κατεβάσουν μέχρι τους 14 νωρίτερα. Από τους 29. Αναστασιάδη. Θα περάσει στον Αναστασιάδη. Δεν καταφέρει να πατήσει πιο καλά Φωτιάδη νωρίτερα. Ανδρεάδης. Τα σκοράει 83 οι West Brothers. Πρέπει να έχουμε τραυματισμό του δασκάλου που θα δω. Αλλά φαίνεται όλα καλά ως τώρα. Χρυσοφορίδης. Θα πάρει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Θα μειώσει 62-63. 4 αλλαγές για την ομάδα των Bucks. Επαναλαμβάνω,
ευκαιρία για τους Bucks να κατεβάσουν διαφορά. Δεν γίνεται όμως, χωρίς δεν εστοχή. Παπα-Νικολάου, ο Τιάδης, το σούτ, το βλάβη διέστοχο, ανεβαίνει στους 86. Κατοστάζεις να μιλήσει σιγά σιγά. Λέφας αφήνει για τον Μπούχο. Να πάρει το σούτ. Μετά από αρκετές προσπάθειες παρακάτω, αφήσει τα κάτω χατήρια. Ο Τιάς δεν βρίσκει καλάθι. Συνέψιμο τα χέρια του Ταυλαρίδη. Ο Άκος πυροβολάει σήμερα. Ζωβολίδη αποφέγει πολύ ωραία τον Φωτιάδη. Αφήνει στο Βοσκάκι όμως δεν καταφέρει ο σκοράρι. Ανδριάδης. Ήδη μια προβλέα με πολύ νωρίς. Τα χατήρια της μπάλας που δεν γίνονται. Σοφορίδης και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Βαλσαμίδης. Πάει στο Σοφορίδη που θα οδηγήσει στην γραμμή των βολών. Χρυσοφορίδης και μπάλα δεν είναι στο ίδιο πλευρό, δεν είναι στο ίδιο μέτωπο. Δώσουμε τη δεύτερη βολή. Ούτε αυτή, επιθυμένη. Παραμένει το 64-89. Δεν καταφέρει να σκοράρει ο Ζητούρης. Χρήστογλου. Θα ψάξει να βρει τη λύση στα χέρια του Μπούφου. Αλλά αυτός δεν καταφέρει να σκοράρει. Για πάνω στους 25. Πισανίδη στο φάουλο τον Μπούφο. Πάνω στο σούτ ακριβώς στη μέση της τελευταίας περίοδου. Δύο βολές. Έστοχη από τα χέρια του Πισανίδη σε 90 πλέον. Και αφήσεις εκεί. Αλλαγή για τους Wes Brothers, περνάει ο Κιτόπους στην θέση του Ραβλαρίδη. Μπήκε εσύ τον εαυτό του αλλά όχι πρώτο δεύτερο φαβορί για MVP σήμερα. Πάλα στα χέρια των Μπαξ. Τα σκούρα στο σούτ. Θα βρει καλάθι. 67-90. Φάουλ το οποίο κάνει ο Χρυσόγλου πάνω στην κίνηση του Πισανίδη. Τέταρτο μαδικό. Τρίτο. 4,5 λεπτά υπολείπονται. Το διαφέρον που βρίσκεται στο τελικό σκορ. Μαστοράκι για τον... Το rebound είναι για την ομάδα των West Brothers. Ο Τιάδης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-92. Άρα,
Πάσος, 5 πόντους διαφοράς. Και εκεί θα μείνουμε, και τώρα κάποιος ασφίας δεν μπορεί να σκοράρει. Βάζω στο Βαλσαμίδη. Και φάουλ. Στην κίνηση. Δύο υπομές από τα χέρια του Βαλσαμίδη να ανεβάσει τη διαφορά. Πρωτοβολία εσοχή 93. 2 στις 2, 94 λέω. Χρυστογλου. Για τον Τασούλα το κλέψιμο θα γίνει τα χέρια του Ψαλίδη. Αφήνουμε σε δύο Καναδράδη. 96. Διαφορά στους 29. 3 αυτοκολουτά για τη λήξη του αγώνα. Και θα ανέβει ο του πάνω 30, αν έχω καλά εδώ πέρα. Από τους West Brothers. Πάνω του Χρυσογλου. Δεν μετράει, εννοείται. Φωτιάδη. Αδριάδης. Θα κατήσει κατοχή. Φορεινά, γιατί θα κλέψει ο Τασούλας. Αναστασιάδης για τρεις φορές επιτυχία. Αναστασιάδης επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο για τους Bucks στη θέση του Χρυστογλου. Φωτιάδης για τον Βαλσαμίδη. Φωτιάζει πάλι. Βαλσαμίδη θα περαστεί μπάλα στα χέρια του Πιτρόφου. Στρόφο Φωτιάδη 98. Μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα και έως στους 31. Βρίσκεται πάνω σε 30 διαφορά για τους West Brothers. Περιμένω που την εκατοστάρα να χτυπιέται. Άρα πολύ ωραίο καλά αυτό το ταμπλό τον Αναστασιάδη με δυσκολία. Θα δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης εκατοστάρας. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Βαλσαμίδης. Τελευταία 102 το αγώνα πλέον. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Φωτιάδης. Ένα και μισό λεπτό πλέον απομένει. Αθανασιάδης θα πάρει το σουτ και θα βρει στόχο. Που φορτούται αυτός. Δασκάλου όμως το βρει. 71-98. Και εκατοστάρα το Βαλσαμίδη πλέον. Για 1% ο δεύτερος αγώνας που πάνε εκατοστάρα η ομάδα των West Brothers. Και έχουν το φάουλ. Τελευταία 58 δεύτερα.
Ανδριάδης εύστοχος. Δύο στα δύο, 81-102 πλέον το σκορ. Τα τελευταία 55 πλέον δεύτερα. Απλώνεται και τα χέρια του Ανδριάδη στην άμυνα. Καθυστερούν την κατοχή και την επίθεση των Bucks. Προχώρησε στο δασκάλου. Το κλέψιμο. Και αντίκρουση επίσης. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Το νούμερο 12 διακόπτει την αντίπαλη επίθεση. Ενώ φυσικά είναι ο Μπούφος. Είναι ο Ανδριάδης. Επιτρόπου. Δεν θα βρει στόχο. Ανδριάδης. Ρανσαμίρ στο σουτ, χωρίς σκορ. Σε αυτές τις επιθέσεις του αγώνα πλέον, Θανασιάδη. Φάουλ χαμηλά το οποίο γίνεται. Παρεμβαίνει και ο Επιτρόπου, μπάλα εκτός. Δεν θα περαστεί στον Χωρίδη, θα περαστεί εδώ στον Ψανίδη και θα σκοράρει στον πρώτο χρόνο, αλλά στο δεύτερο 71-104, συν 33 διαφορά. Θα κάνουν τελευταία επίθεση στα υπόλοιπα 12 δεύτερα. Στον Χωρίδη θα πάρει το σουτ για λόγους τυπικούς πλέον, τελευταία 5 δεύτερα του αγώνα. Και έχουμε τη λήξη με το τελικό σκορ 74-104 υπέρ της ομάδας των West Brothers. Ένα διακρατική εμφάνιση και τις δύο ομάδες, παρότι η διαφορά είναι μεγάλη. Η εμφάνιση των Bucks, ιδιαίτερα στο πρωτομήχρονο, ήταν αρκετά καλή, που μπορούσαν να κρατήσουν με αυτή τη διαφορά. Το τέλος ήταν για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να σκέφτεστε βασκετικά.